Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα πολιτικό βαρόμετρο, για την ακρίβεια στο τελευταίο πολιτικό βαρόμετρο της φετινής σεζόν, καθότι πρέπει να σταματήσουμε κι εμείς, γιορτές έρχονται. Η ενημέρωσή σας βέβαια δεν θα σταματήσει, μέσω του Δελτίου θα συνεχίσουμε να είμαστε εκεί κάθε μέρα, σταθερά και ενημερωτικά. Εδώ όμως την τελευταία κουβέντα και είπαμε την τελευταία συζήτηση να την αναλώσουμε αμιγώς σε πολιτική συζήτηση. Σας πήγα σε άλλα μονοπάτια στις προηγούμενες εκπομπές. Όλα τα αυτά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε έτσι ένα σωστό πολιτικό, αμιγώς πολιτικό κλείσιμο για το πολιτικό μας βαρόμετρο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να το κάνουμε ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος, ο κ. Κώστας Κυριαλάνης, συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Χαίρετε κύριε Κυριαλάνη. Χαίρετε κύριε Σκέβα, και με έκπληξη άκουσα ότι θα είναι το τελευταίο βαρόμετρο που θα κάνετε για τη χρονιά. Είπα να ανοίξω αυτό το χαρτί στον αέρα. Και νομίζω έχει ενδιαφέρον και καλά, πρέπει να σταματήσουμε κιόλας, κύριε Κυριαλάνη. Εσείς φτάσαμε, πόσο είναι, 20 του μήνα, 20, 3η, 20 του μηνός, έρχονται και Χριστούγεννα, πρέπει να κάνουμε και γιορτές. Η πολιτική δεν σταματάει ποτέ, οι διεργασίες υπάρχουν, συνεχίζονται, είναι ενδιαφέρουσες. Αυτό, σε αυτό πραγματικά μου δίνεται εξαιρετικό πάτημα να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έχει αφήσει τουλάχιστον να ησυχάσουμε με την καλή και με την κακή έννοια. Δεν υπάρχει μέρα, δεν υπάρχει μήνας, δεν υπάρχει εβδομάδα που ο πολιτικός χρόνος να είναι τόσο πυκνός που να μην μπορούμε να τον πιάσουμε. Πραγματικά χαίρομαι γι' αυτό και χαίρομαι που μαζί θα κάνουμε έτσι μια απόπειρα σήμερα να βάλουμε σε αυτό αλλά και στο επόμενο μέρος όλα τα θέματα της πολιτικής και της οικονομίας σε μια σειρά, να τα καταγράψουμε μαζί. Και νομίζω, κύριε Κυριαλάνη, καλό είναι να ξεκινήσουμε από το ζήτημα της συνέχισης της διαπραγμάτευσης στην πορεία του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης. Αντιφατικά τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό, υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι είμαστε κοντά σε μια συμφωνία. Υπάρχουν άλλες φωνές που λένε ότι, ξέρετε, δεν είμαστε τόσο κοντά όσο θέλουμε να νομίζουμε. Τελικώς, πόσο κοντά είμαστε, κύριε Κυριαλάνη, στο να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση? Κοιτάξτε, το έχουμε κουβεντιάσει μαζί και άλλες φορές. Ξέρετε πολύ καλά ότι, επειδή παρακολουθείτε από κοντά όλες τις εξελίξεις, ότι αυτό είναι το σκηνικό που αντιμετωπίζουμε από την πρώτη μέρα της ανάληψης της διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το κρύο ζεστό, είναι οι αντιπαλότητες με τους θεσμούς. Βέβαια, η διαφορά μας κοντά δύο χρόνια μετά από το Γενάρη του 2015 είναι ότι τώρα, αυτή τη στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση δεν είναι απομονωμένη στην Ευρώπη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καλλιεργήσει αρκετά σημαντικές σχέσεις με τους εταίρους μας και υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, και φάνηκε, και θα σας το εξηγήσω παρακάτω, φάνηκε από το τελευταίο τελευταία μέτρα της κυβέρνησης για τα οποία υπήρξε αυτή η διχογνωμία, φάνηκε λοιπόν εκεί ότι υπήρξαν πάρα πολλές ουσιαστικές φωνές υποστήριξης των ελληνικών θέσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός βέβαια από την πλευρά των σκληρών, στους οποίους συμπεριλαμβάνουμε παραδοσιακά τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, τον κύριο Σόιμπλε, και και κάποιες φωνές στην Ελλάδα, στο εσωτερικό της χώρας. Διαφορετικά έχουμε δει, ακόμη και από τον πρόεδρο του ESM, ο οποίος αρχικά ήταν αντίθετος με την προχθές, βγήκε με δήλωσή του ότι είναι τα μέτρα αυτά που πήρε η κυβέρνηση, και μιλάω για τα δύο, το ένα που ήδη έχει κατατεθεί και το άλλο που συζητείται σήμερα, το ένα για τους χαμηλούς συνταξιούχους και το άλλο για το ΦΠΑ των νησιών, ότι είναι συμβατά με την συμφωνία. Εξάλλου και ότι εξυπηρετούν τους στόχους που έχει βάλει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και οι θεσμοί για την οικονομία, για το κλείσιμο της αξιολόγησης, για όλη αυτή τη διαδικασία. Θέλω να μείνουμε λίγο, δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο κατά νου να συζητήσουμε, αλλά θέλω να μείνουμε λίγο σε σχέση με το επίδομα στους χαμηλούς συνταξιούχους. Αξίζει να σταθούμε, γιατί οι δύο φωνές από την αξιωματική αντιπολίτευση μιλούν για ένα εφάπαξ μέτρο, το οποίο έρχεται για να αναστήσει την αποδοχή του ΣΥΡΙΖΑ προς τον κόσμο. Μια αποδοχή η οποία, σύμφωνα πάντα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα του αντιπολιτευτικού τόξου, έχει χαθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χάσει το αίρισμά του στην κοινωνία, λένε, και τώρα σε μια απέλπιδα προσπάθεια ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να ξαναφέρει κοντά του συνταξιούχους, ιδίως χαμηλούς συνταξιούχους που έχει χάσει. Η δική σας άποψη, κύριε Κυριαλάνη? Αυτή η πολιτική προσέγγιση έχει να κάνει με την προσέγγιση που είχε η Νέα Δημοκρατία και με τον τρόπο που βλέπει τους πολίτες. Τους βλέπει ως πολίτες, όχι βέβαια, αλλά ως πελάτες ενός κομματικού κράτους, το οποίο παίρνει αποφάσεις ανάλογα με την συγκυρία και προκειμένου να
εξυπηρετήσετε αυτή την πολιτική του πελατεία εντός εισαγωγικών, προχωράει και στη λήψη ή όχι μέτρων. Δεν είναι καθόλου η προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή. Οι χαμηλοσυνταξιούχοι, και θα σας το εξηγήσω αναφέροντας μια σειρά ενεργειών και μέτρων που είναι η σταθερή στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ για τα χαμηλότερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Να ξεκινήσουμε από τους χαμηλοσυνταξιούχους. Εμείς είχαμε στο πρόγραμμά μας, είχαμε σταθερή στόχευση την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Αυτό δεν κατέστη εφικτό μέχρι σήμερα με βάση όλη την πορεία των διαπραγματεύσεων, με βάση τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα. Όμως την υπεραπόδοση των εσόδων, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν εισπραχθεί από το ελληνικό δημόσιο, από μια σειρά πηγές όπως ήταν οι λίστες, Λαγκάρντ, Φοροφυγάδες κλπ. Αυτά όλα τα χρήματα λοιπόν που ένα μέρος τους μάλλον, όχι όλα τα χρήματα, ένα μέρος τους αποφασίστηκε να δοθεί εν είδη 13ης σύνταξης στους χαμηλοσυνταξιούχους μέχρι τα 850 ευρώ μεικτά μη συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι βέβαια ένα μέτρο το οποίο μας ικανοποιεί και εμάς αν θέλετε, γιατί θέλαμε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και όχι μόνο για μια κοινωνική κατηγορία, έτσι, γιατί υπάρχουν μια σειρά πληττόμενοι, είναι οι άνεργοι, είναι αυτοί οι οποίοι με τα χίλια ζώα κρατάνε ένα μαγαζί, μια μικροεπιχείρηση κτλ. Αλλά στην παρούσα φάση, εν ώψη των γιορτών, η επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης να ενισχύσει εισοδηματικά με ένα επίδομα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να το καθιερώσουμε, να θεσμοθετηθεί ως πραγματικά η 13η σύνταξη, να επαναφέρουμε δηλαδή δικαιώματα στον ελληνικό λαό που έχει απολέσει όλη αυτή την περίοδο της επταετίας της σκληρής πολιτικής λιτότητας που έχει εφαρμοστεί στην πατρίδα μας, ήταν ένα μέτρο το οποίο για όνομα του Θεού πάνω εν ώψη και των γιορτών θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να κλείσουν κάποιες πληγές, να βάλουν ένα κιλό κρέας στο τραπέζι τους εν ώψη των Χριστουγέννων. Επιτρέψτε μου τώρα ένα ερώτημα. Συγγνώμη κύριε Κυριαλάνη, πόσο ρεαλιστικό θεωρείτε να καθιερωθεί αυτό? Γιατί κρίνοντας και καταγράφοντας αντιδράσεις από το εξωτερικό, μάλιστα αναφέρατε τον κύριο Ρέγκλινγκ. Διάβασα δήλωση του κυρίου Ρέγκλινγκ, ο οποίος είπε: ξέρετε ότι ενδεχομένως αυτή η ενέργεια της κυβέρνησης μπορεί να καθυστερήσει τη δεύτερη αξιολόγηση. Θέλω να πω ότι όταν η κυβέρνηση. Ανακάλεσε, γι' αυτό σου λέω ότι μετέπειτα, μόλις προχθές, ανακάλεσε ή τροποποίησε, διόρθωσε αυτή του την δήλωση. Το γεγονός όμως παραμένει, κύριε Γιαλάνη, όταν μία τέτοια κίνηση της κυβέρνησης για ένα εφάπαξ επίδομα φέρνει τόσα εμπόδια ή τουλάχιστον φέρνει τόσες αρνητικές φωνές. Τα εμπόδια θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον. Είναι δυνατόν να προχωρήσει η κυβέρνηση κάτι τέτοιο, το οποίο προφανώς δεν έχει θεσμοθετηθεί και προφανώς δεν έχει συζητηθεί τουλάχιστον για την ώρα με τους δανειστές? Δεν το βλέπω τόσο ρεαλιστικό σαν στόχο το να πει ότι ξέρετε 600, 700, 800 εκατομμύρια το χρόνο θα δίνονται ως πραγματικά 13η σύνταξη. Αυτό είναι ο στόχος μας και θα δούμε πώς θα πάει και το 17, που μέχρι στιγμής φαίνεται βέβαια ότι με βάση τα δεδομένα του 16 ότι οι στόχοι θα καλυφθούν και για το 17, αλλά θα πρέπει. Και αυτό έκανε ο Πρωθυπουργός με την περιοδία του και στην Ευρώπη και με τις συναντήσεις που είχε και με την υποστήριξη που απέσπασε σχεδόν από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι η ενέργεια αυτή ήταν ότι είναι δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή, με έχετε ρωτήσει και άλλες φορές αν υπάρχει δυνατότητα χάραξης εθνικής πολιτικής στο οικονομικό πεδίο ή όχι με βάση τις δεσμεύσεις και τις συμφωνίες που έχουμε κάνει. Ερώτημα που παραμένει. Που παραμένει. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν όμως έμπρακτα απαντάει στο ερώτημά σας ότι βεβαίως μπορεί τα περιθώρια να είναι μικρά, βεβαίως μπορεί να έχουμε πει και εμείς ότι θα τηρήσουμε τη συμφωνία που έχουμε υπογράψει και μιλάω για το τρίτο μνημόνιο κατά γράμμα, όμως και τα περιθώρια που δίνονται στην ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει τις όποιες δυνατότητες έχει προς άλλες κατευθύνσεις θα το κάνει. Και αυτό έγινε γιατί πρέπει να καταλάβει και η Ευρώπη ότι ο ελληνικός λαός που δοκιμάζεται επί 7 χρόνια συνεχώς από αυτή τη σκληρή λιτότητα, που έχει πληγεί από τα τεράστια αυτά κύματα των προσφυγικών ροών, χωρίς να υπάρχει η ανάλογη συμπαράσταση και αντιμετώπιση του θέματος με τον τρόπο που έπρεπε και από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε λοιπόν το δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση να πάρει αυτά τα δύο μέτρα. Το ένα είχε να κάνει με τους χαμηλοσυνταξιούχους, με αυτό το επίδομα, το κοινωνικό μέρισμα θα λέγαμε, το οποίο θα καλύψει, θα βοηθήσει και δεν έχει να κάνει με το ότι
για 500 ευρώ, δηλαδή αυτοί που υποστηρίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να ξανααποκτήσει δεσμούς με την κοινωνία, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Οι δεσμοί του ΣΥΡΙΖΑ είναι και βαθαίνουν κάθε μέρα με την κοινωνία. Εμείς δεν θεωρούμε τον πολίτη τόσο ευτελή, ώστε με ένα ποσό της τάξης των 300-500 ευρώ, 600 ευρώ, θα τον εξαγοράσουμε την ψήφο. Αλλά αντιμετωπίζουμε μια πραγματική ανάγκη σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα πραγματικό. Είναι σε πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Αλλά δεν είναι το μόνο μέτρο αυτό, γιατί σας είπα προηγουμένως ότι η δική μας στόχευση έχει να κάνει συνολικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Θυμηθείτε ότι περάσαμε την επέκταση της ασφάλισης σε όσους χάσαν το δικαίωμα να είναι ασφαλισμένοι στο δημόσιο σύστημα υγείας και 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας επωφελήθηκαν από αυτό το μέτρο. Αυτό πάλι ήταν στην ίδια λογική, όχι στη λογική οποιασδήποτε εκλογικής πελατείας, αλλά στην αντιμετώπιση πραγματικά, πραγματικών αναγκών που υπάρχουν στην κοινωνία. Να πω και το τρίτο, να απαντήσω ποια ερώτηση θέλετε. Είναι από το 17 που θα εφαρμοστεί συνολικά σε όλη την Ελλάδα, με το αφημί και με το, ή με το αφημί του ή με το άμκα του, οποιοσδήποτε πολίτης θα μπορεί να προσφεύγει στην ελληνική πολιτεία και να ρωτά εάν δικαιούται να έχει την στήριξη του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Είχαμε την εφαρμογή του στην Ορεστιάδα ως ένα από τους πρώτους πιλωτικά επιλεγμένους δήμους. Προχωράει, θα το είδατε, το παρακολουθήσατε στη Βουλή της εξαγγελίας της κυρίας Φωτίου, προχωράει η εφαρμογή του πανελλαδικά. Έτσι κι αλλιώς μέχρι σήμερα υπήρχε και η κάρτα με την οποία αξιοπρεπώς ο πολίτης πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και ψώνιζε. Και η επιδότηση ενοικίου και η επιδότηση του ρεύματος κτλ. Τώρα μπαίνει όμως σε μια πολύ πιο συγκροτημένη λογική, όπου ακριβώς δεν θα έχει ανάγκη ο άνεργος, ο αυτός που δεν έχει κανένα εισόδημα, καμιά πολιτική πλάτη, δεν θα έχει ανάγκη να προσφύγει σε κανένα πολιτικό γραφείο, αλλά με μόνο το αφημί του θα μπορεί να πηγαίνει στα κέντρα που θα δημιουργηθούν σε όλους τους δήμους εν είδη ΚΕΠ, να τα πούμε για να τα, όχι τα υπάρχοντα ΚΕΠ, αλλά με προσλήψεις ειδικών ανθρώπων που έχουν σχέση με οικονομολόγοι, κοινωνική λειτουργία κτλ. Με μόνο το ΆΜΚΑ του Κοιταφνίου θα πηγαίνει εκεί και θα μπορούν να βλέπουν στην πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο εάν δικαιούται με βάση τα εισοδήματά του, με βάση την περιουσιακή του κατάσταση ή δεν δικαιούται οποιασδήποτε κοινωνικής παροχής από το δημόσιο. Άρα λοιπόν πάμε στον αντίποδα ακριβώς της κατηγορίας που δεχόμαστε περί εκλογικής σύνδεσης ή εκλογικής πελατείας, δηλαδή των παροχών που κάνει η κυβέρνηση, διότι αποδεικνύουμε το ακριβώς αντίστροφο. Βγάζουμε τον πολίτη από αυτή τη διαδικασία και τον βάζουμε ως πολίτη απέναντι στο κράτος, με τα δικαιώματά του, με τις δυνατότητές του, και ένα κράτος το οποίο θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Την πρόταση κοινωνικής προσφοράς της κυβέρνησης δεν την αφισβητώ. Πρέπει όμως στον αντίποδα να εξετάσουμε και να δούμε μαζί συγκεκριμένα δεδομένα. Μιλήσατε για τους ανέργους, για τους ανθρώπους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Στον αντίποδα βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ έντονες πιέσεις να μειωθεί εκ νέου το αφορολόγητο. Βλέπουμε πάρα πολύ έντονες πιέσεις ότι έχει να κάνει με τα εργασιακά, το οποίο για μένα είναι μείζον θέμα διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Συζητάμε για υποκατώτατο μισθό. Βλέπουμε την ίδια ώρα να συζητάμε εκ νέου το ζήτημα της φορολόγησης. Δηλαδή, την ώρα που η κυβέρνηση πράγματι πηγαίνει ή προσπαθεί να πάει σε στοχευμένες παροχές για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν τα λιγότερα, μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, οι οποίοι αποτελούν την μεσαία, μικρομεσαία τάξη, αν μπορώ να το καθορίσω κοινωνικά και οικονομικά, έχουν να αντιμετωπίσουν αυτά τα τρία πολύ σκληρά δεδομένα. Τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση επάνω σε αυτά, επάνω σε έναν πολύ σκληρό άξονα, ο οποίος τίθεται μένα από τους δανειστές και φαίνεται να είναι ο άξονας τον οποίο θέλοντας και εμείς, με μικρές ή μεγάλες παρεκκλήσεις, θα πρέπει να πορευθούμε. Ξέρω ότι έβαλα μεγάλα ζητήματα. Όχι, κοιτάξτε, το καταλαβαίνω. Αλλά έχουμε χρόνο, κύριε Γύρη. Καλά θα ήταν, με βάση αυτό που θα πω, θα το πω σε εσάς, αλλά δεν θα υπάρξει αντίλογος, διότι δεν υπάρχει στο πάνελ και κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί προς αυτόν θα απευθύνονταν αυτό που θα σας πω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπαίνουν πάρα πολύ σκληρά ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση από τους δανειστές. Υπάρχει μια συζήτηση που είναι έξω από τη λογική του ευρωπαϊκού κεκτημένου, των συλλογικών διαπραγματεύσεων, των εργασιακών σχέσεων συνολικότερα. Άλλα πράγματα εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το ζήτημα. Άλλα πράγματα ζητάνε από την ελληνική κυβέρνηση. Το δυστύχημα είναι πώς να μην το κάνουν αυτό οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όταν έχεις ένα κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο
είπε διαστόματος του αντιπροέδρου του. Δικό του θέμα είναι ποιον έχουν αντιπρόεδρο και πώς το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι στα χέρια του Μητσοτάκη και του Γεωργιάδη. Είναι δικό του θέμα, ας το λύσουν. Αλλά όταν λοιπόν ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας βγαίνει και λέει τόσα μέτρα θα εφαρμόσουμε, τόσα μέτρα όσο προτείνει ο κύριος Σόιμπλε και άλλα τόσα, δεν του φτάνει μονάχα αυτά που με πολύ μεγάλο κόπο προσπαθούμε να αποκρούσουμε εμείς ως κυβέρνηση, αλλά θέλει και άλλα τόσα, προκειμένου μετά να πούμε ότι ορίστε, είμαστε τα καλά παιδιά, γιατί αυτό είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό υπόσχεται στον ελληνικό λαό. Θα εφαρμόσουμε τόσα και άλλα τόσα, θα τα αποδεχθούμε όλα με τη μία, καμία διαπραγμάτευση, καμία στενοχώρια. Μην ταλαιπωρούμαστε πάνε έλα κτλ. Εξάλλου είχαν καθιερώσει τα mail. Αυτοί με mail τους στέλνανε τι θέλουν να εφαρμόσουν, με mail τους απαντούσαν τόσα και άλλα τόσα. Τα mail χαρδούβελ είπε η κυβέρνηση Σαμαρά. Αυτή είναι η πολιτική τους. Πώς λοιπόν οι Ευρωπαίοι και οι δανειστές να μην έρθουν σε αυτές τις θέσεις όταν έχουν την πέμπτη φάλαγγα μέσα στη χώρα. Επιτρέψτε μου τώρα αυτή τη όταν δεν ψηφίσανε, να σας θυμίσω κάτι, για να το κλείσουμε. Ότι τι γινόταν με το επίδομα για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Για δείτε και τις δηλώσεις εδώ και τοπικό στελεχό της Νέας Δημοκρατίας στον ΟΜΟ πριν φτερνιστεί ο Σόιμπλε. Είναι ένα επίδομα το οποίο και εμείς ως κυβέρνηση του Σαμαρά το είχαμε δώσει σε φτωχούς ανθρώπους. Δεν τολμούσαν να πούν σε εκλογική πελατεία. Γιατί, για θυμηθείτε, σε ποιους είχαν. Στη Βουλή αποφάσισαν, λοιπόν, κύριε Κυριαλάνη, στάση του φάνηκε. Είχε προλάβει, παρόν, είχε προλάβει να φταρνιστεί ο Σόιμπλε, είχαν προλάβει να πέσουν κάποια τηλέφωνα. Ξέρει ο αρχηγός από τηλεφωνικά κέντρα γερμανικής προέλευσης. Και τώρα εγώ θα του συνιστούσα να έχει κλεισμένο σήμερα το τηλέφωνο. Για το ΦΠΑ στα νησιά, γιατί και αυτόν είπαν θα το ψηφίσουν. Μην πες κανένα τηλέφωνο πάλι και δεν ψηφίσουν την επέκταση του ΦΠΑ στα νησιά. Να είστε βέβαιος ότι την μη επέκταση του ΦΠΑ στα νησιά. Τα ζητήματα που είναι να τεθούν με τη Νέα Δημοκρατία θα τεθούν ούτως ή άλλως και θα έχουμε τη δυνατότητα και για τραπέζια. Αλλά απαντάει στην ουσία του ερωτήματός σας όμως. Συγγνώμη, δεν απαντάει στην ουσία του ερωτήματός. Απαντάει με την έννοια ότι οι ξένοι θέλουν και επιμένουν σε σκληρά μέτρα. Γιατί? Γιατί εμείς τι ζητήσαμε, τουλάχιστον για το επίδομα των χαμηλών συνταξιούχων, να πάμε με μια ενιαία εθνική θέση στην Ευρώπη που σήμαινε ότι όλα τα ελληνικά κόμματα, και ευτυχώς υπήρξαν και κόμματα από το πρώην κυβερνητικό τόξο, λέω για το ΠΑΣΟΚ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, που το ψήφισαν, εκεί μπορούσε να κάνει ο καθένας την κριτική του, να πει οτιδήποτε. Αυτό το συζητάμε. Αλλά το επί της ουσίας ότι είχε το δικαίωμα η ελληνική κυβέρνηση να διαθέσει ένα ποσό από την υπεραπόδοση των εσόδων, αυτό αφισβητήθηκε ευθέως από τη Νέα Δημοκρατία. Και όταν αφισβητείται αυτό από ένα ελληνικό κόμμα, τότε είναι λογικό και οι ξένοι να βρίσκουν συμμάχους. Τι πήγε ο κ. Μητσοτάκης να κάνει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα την ίδια στιγμή που ο κ. Τσίπρας ήταν στην Ευρώπη και για την υπεράσπιση των ελληνικών δικαίων, την υπεράσπιση των ελληνικών θέσεων με τις συναντήσεις που είχε. Τι πήγε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, να πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί, δώστε εμένα, ρίξτε τους τέλος πάντων, να δούμε εμείς αυτό και ό,τι θέλετε τα κάνουμε. Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιτρέψτε μου, ξέρετε, να αντιμετωπίσουμε ένα διπλό μέτωπο. Αναφέρεστε στη στήριξη. Στήριξαν και, και η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. 190 ήταν. 190 δεν ήταν Βουλευτή. 190 ήταν αριθμό των βουλευτών οι οποίοι στήριξαν το. Μιλάω για το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Το ζήτημα τη ΕΦΑΠΑ παροχή. Υποτίθεται ότι και σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει και άλλη φορά για την αξιοπιστία θα της συζητήσουμε που έχει καταρακωθεί παγκοσμίως, δηλαδή οι δημοσκόποι δεν έχουν πετύχει τίποτα, όχι πια στην Ελλάδα, παγκόσμια, έτσι. Δηλαδή δεν πέτυχαν τις αμερικάνικες εκλογές, δεν πέτυχαν το Brexit, δεν πέτυχαν τα δημοψηφίσματα στην Ελλάδα, δεν πέτυχαν. Δεν πρόκειται να πετύχουν και στο μέλλον, μην ανησυχείτε. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ανησυχώ, δεν το λέω σε εσάς. Λογικό. Εσείς προφανώς δεν θα ανησυχήσετε. Εγώ δεν ανησυχώ ιδιαίτερα για τα αποτελέσματα των δημοσκόπων, διότι θα είναι άλλα τα αποτελέσματα όταν θα έρθει η ώρα και ίσως σας βάζω, μπαίνω στο κομμάτι της εκλογολογίας. Στο δεύτερο μέρος θα το δούμε και αυτό, κύριε Κυριαλάνη. Να το συνεχίσω. Μόνο επιτρέψτε μου, πριν κλείσουμε αυτό το μέρος, θέλω να ρωτήσω αν, παρότι θεωρώ ότι η φράση κόκκινες γραμμές έχει χάσει ενδεχομένως τη σημασία της, όχι μόνο στη χώρα μας, ίσως αλλά και αλλού, σε κάθε περίπτωση θα θέσει ως μείζον ζήτημα και ως αδιαπραγμάτευτο ζήτημα το ζήτημα του αφορολογήτου, το ζήτημα της, της όχι περαιτέρω μείωσης στους μισθούς. Γιατί φτάσαμε και δεν ξέρω, πολλοί κόσμος δεν το περίμενε αυτό, κύριε Κυριαλάνη. Να μιλάμε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για υποκατώτατο μισθό, αρκετοί δεν θα το περίμεναν. Όπως επίσης για το ζήτημα του αφορολογήτου, θα βάλει βέτο σε αυτά τα δύο θέματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Χτσιόλου με τον κύριο Τσακαλώτο άλλωστε βρίσκονται σε διαπραγμάτευση και φαίνεται ότι αυτά είναι και τα μεγάλα αγκάθια για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Έτσι ακριβώς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι αυτά δεν είναι επειδή εμείς έτσι θέλουμε ιδεολειπτικά να υπέρ των ελληνικών θέσεων να λειτουργήσουν κτλ. Είναι γιατί έτσι είναι και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έτσι είναι και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Άρα λοιπόν
ζητάμε το αυτονόητο. Η διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από την πολύ άξια, όπως αποδεικνύεται η νέα Υπουργό των Εργασίας, η κυρία Χτσιόγλου, έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα. Ότι δεν είναι να το πούμε τώρα πια κόκκινες γραμμές ή μη κόκκινες γραμμές. Είναι ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας, αυτό είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο, σε αυτό πρέπει να συμφωνήσουν όλοι οι θεσμοί και να κλείσει οριστικά και αμετάκλητα και η δεύτερη αξιολόγηση. Αν δεν συμφωνήσουν, να απελευθερωθούν τι? Και τα βραχυπρόθεσμα μέσα να κάνει η που έχει... Όπως ξέρετε, δεν είναι. Όχι, ξέρετε, αντιλαμβάνεστε πως το ρωτώ. Θέλω το δικό σας αισθητήριο, όπως συζητάμε, τι θα μπορούσε να κάνει. Σε περίπτωση που οι δανειστές δεν δίνουν λοιπόν μια θετική ψήφο, δεν αποδέχονται ότι αυτό το ευρωπαϊκό κεκτημένο πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση της Ελλάδος που χρωστά, τι μπορεί να κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση, με όσες ενέργειες έχει κάνει μέχρι σήμερα και έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη πάρα πολλών και τη συμμαχία και την υποστήριξη πολλών μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και πολλών κρατών και κυβερνήσεων, νομίζω ότι δεν θα βρεθεί στη δύσκολη θέση να κάνει κάτι ενδεχομένως που υπονοείται είτε να υποκύψει είτε να προχωρήσει σε ρήξη των σχέσεων, γιατί στο σταθερή στόχευση είναι η ευόδοση των διαπραγματεύσεων προς όφελος της ελληνικής πλευράς και να καταστεί να γίνει κατανοητός στους Ευρωπαίους ότι αυτό που διεκδικούμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων εδώ είμαστε και να το δούμε και να το κρίνουμε και να μην, εγώ δεν θα προτρέξω να πω ότι η κυβέρνηση στην περίπτωση που υπάρχουν οι αντίθετες φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν. Και οι φωνές οι οποίες αντιμάχονται ελληνικά δίκαια και αυτές υπάρχουν. Ότι θα προβεί στην Α ή τη Β ενέργεια. Υπομονή να έχουμε και όλα θα τα κουβεντιάσουμε. Από το νέο έτος μου φαίνεται που την. Μία ανωτελεία. Έχουμε λίγη συζήτηση ακόμα, να είστε σίγουρος κύριε Κυριαλάνη. Μία ανωτελεία. Θα μπούμε και στα εκλογικά, θα μπούμε και στα της πολλώσεως, στο πολιτικό σκηνικό και στα της ασυνεννοησίας μεταξύ των κομμάτων. Θα τα δούμε όλα στο δεύτερο μέρος. Μείνετε μαζί μας. Εδώ είμαστε λοιπόν κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος και για το σημερινό πολιτικό βαρόμετρο. Εδώ είμαστε και εδώ παραμένουμε με τον κύριο Κώστα Κυριαλάνη, τον συντονιστή της Δημαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύρο. Και είπαμε, κύριε Κυριαλάνη, ας αποδεχθούμε ειλικρινείς στην δέσμευσή μας πριν από το break. Να πάμε και στα εσωτερικά, στα της πολώσεως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, στις συζητήσεις για εκλογές, στο κατά πόσο είναι έτοιμη ή όχι η κυβέρνηση να πάει, κατά πόσο είναι έτοιμη ή όχι η εξωματική αντιπολίτευση να προχωρήσει μια τέτοια κατάσταση. Νομίζω όμως ότι όλα εντάσσονται στο πλαίσιο που θέσαμε στην αρχή. Οικονομία και πολιτική αποτελούν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον βάσει των λεγόμενων της αντιπολίτευσης, την αχίλλειο τέρνα της κυβέρνησης, η οποία πρέπει να πάει την χώρα σε εκλογές. Είναι έτοιμη η κυβέρνηση να πάει σε εκλογές? Θέλει να πάει πρώτα-πρώτα σε εκλογές? Αυτό νομίζω ότι έχει αποκλειστεί με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από όλα τα κυβερνητικά στελέχη, προεξάρχοντας του Πρωθυπουργού. Η χώρα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να πάει σε εκλογές. Θα καταστρέψουμε ότι με τόσο πολύ κόπο και θυσίες φτιάξαμε. Είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας βέβαια ότι το κόστος των εκλογών θα είναι μικρότερο από το κόστος παραμονής. Είναι ανοησία, γιατί εάν το κόστος παραμονής για τον ελληνικό λαό στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εννοεί η Νέα Δημοκρατία ότι είναι η εφαρμογή των μέτρων, των δεσμεύσεων και των συμφωνιών της χώρας, τότε τι να περιμένει ο συνταξιούχος από ένα κόμμα που δεν ψήφισε ούτε καν ένα επίδομα ότι θα του δώσει κάτι παραπάνω στη σύνταξη μεθαύριο? Δεν έχει καμία τέτοια ελπίδα. Οπότε είναι πλαστά διλήμματα, αλλά έχουν μια εξήγηση όμως. Κοιτάξτε, τώρα μπορεί να σας φανώ και λίγο κακός, γιατί πριν έρθω εδώ διάβαζα ένα δημοσίευμα. Νέο δάνειο ανακαλύφθηκε στον κύριο Καχανίων της οικογένειας Μητσοτάκη. 2.100.000 ευρώ σε σχέση με τα 300.000 που ήταν το προηγούμενο που ξέραμε. Άρα έχουμε για αυτούς τους λόγους τελικούς Μητσοτάκης εκλογές. Γιατί αυτά βγαίνουν στη φόρα.
θα, άμα μου μπείτε και στα του δανείου της Νέας Δημοκρατίας ως κόμμα, θα σας, θα σας αντιγυρίσω την απάντηση που δώσανε πρόσφατα, ότι έχει μπει σε διακανονισμό το χρέος και φυσικά είναι ένα ποσό το οποίο έχει ήδη τακτοποιηθεί. Πότε? Για να προλάβω, για να προλάβω την προηγούμενη παρατήρηση. Στην Επιτροπή της Βουλής αυτό δεν έχει τακτοποιηθεί καθόλου, αλλά το πρόβλημα είναι και τα προσωπικά δάνεια. Και αν θέλετε, εγώ καταλαβαίνω την διάθεσή τους να θέλουν εκλογές, γιατί το να παίρνεις από τους Παπασταύρους, τους Ψυχάριδες και τους χίλιους άλλους από τη λίστα της Λαγκάρντ λεφτά και να τα δίνεις στους χαμηλούς συνταξιούχους, δεν είναι και πολύ πρέπον για τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Α, για όνομα του Θεού. Να σας θυμίσω, γιατί σας το είχα ξαναπεί σε μια συνέντευξη ραδιοφωνική, ότι ήταν το κόμμα που με τόση ευκολία είχε πει, όταν σε εξέλιξε ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες, ότι όταν έρθει στην εξουσία θα ακυρώσει το διαγωνισμό και θα επιστρέψει τα λεφτά στους καναλάρχες που δώσανε. Άσχετα από την εξέλιξη με την απόφαση του Βουλίου Επικρατείας. Σημαίνοντας βέβαια ότι θα πάει σε διαφορετικού τύπου διαγωνιστική διαδικασία, στην οποία θα εντάξει και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Μεγάλη συζήτηση. Ναι, και το οποίο σαμποτάζεται το ΕΣΟΥΡΟΥ κτλ. Αυτό ήταν μεγάλο. Αλλά λέω για τη δυνατότητα που έχει αυτό το κόμμα να δίνει λεφτά εκεί που δεν υπάρχει κανείς λόγος, να τους τα επιστρέφει κτλ. Μην χάσουν μία δραχμή, και για την αδυναμία του την απόλυτη να στηρίξει ή να συμβάλλει στη στήριξη των χαμηλότερων εισοδημάτων. Τώρα επιτρέψτε μου, για να φύγω λίγο από θέλω να φύγω λίγο από την Νέα Δημοκρατία, να πάω σε έτερο κόμμα αντιπολίτευσης. Πρόσφατα ήταν εδώ ο κύριος Θοδωράκης. Με αυτή την παρέλαση, επιτρέψτε μου την έκφραση, με κάθε επιφύλαξη τη λέω και σε εισαγωγικά, παρέλαση πολιτικών ηγετών και στελεχών που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, ο κύριος Θοδωράκης ήρθε εδώ στο στούντιο. Και μου είπε κάτι το οποίο αποτελεί πραγματικά ένα βαρύδιο ενδεχομένως για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν έχει ελαφρύνει την κρατική μηχανή ο ΣΥΡΙΖΑ και γιατί έχει προχωρήσει στην πρόσληψη και στη δημιουργία και στη σύσταση νέων γραμματιών. Δεν θα έπρεπε να προχωρήσει σε αυτό το κομμάτι. Για να βάλω, θέλω να βάλω και άλλα κόμματα στην συζήτηση, να μην αναλωθούμε μόνο στα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε τώρα για δάνεια, μιλάμε για χρήματα τα οποία φεύγουν. Στα αυτά τα χρήματα, κύριε Κυριαλάνη, δεν θα έπρεπε να ελαφρύνει το δημόσιο κίνηση, υπενθυμίζω, η οποία ήταν η πρώτη που έκανε η Κύπρος όταν αντίστοιχα μπήκε στην Επιτροπή το 2014. Το κόστος της γενικής διακυβέρνησης, δεν είμαι πρόχειρος, γιατί μπορούσα να τα έχω τα στοιχεία για να σας τα πω επακριβώς, σε σχέση με προηγούμενες περιόδους είναι πάρα πολύ χαμηλό. Διότι εξοικονομήθηκαν πάρα πολλά χρήματα από την υποστελεχειακό δυναμικό, το οποίο μέχρι τώρα, μέχρι την κυβέρνηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, ήταν στα Υπουργεία, συνεργάτες κτλ. Ήταν 80% ανά υπουργό και τώρα έχουν πέσει σε όρια επιβίωσης, δηλαδή σε 12, σε 13, σε 15 άτομα, σε 6 άτομα, σε 4 άτομα άλλος υπουργός συνεργάτες. Άρα το κόστος της γενικής διακυβέρνησης δεν έχει αυξηθεί. Απέναντίας θα έλεγα ότι έχει μειωθεί. Άσχετα από την δημιουργία κάποιων υποδομών σε επίπεδο κυβέρνησης, οι οποίοι μπορεί να εξυπηρετούν και πραγματικές ανάγκες και δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας. Άρα δεν ισχύει αυτό ως επιχείρημα. Ο κ. Θοδωράκης έχει μονίμως αυτή την άποψη βέβαια, αλλά νομίζω ότι προχθές και με τη στάση αυτού του κόμματος στη Βουλή, και η Ένωση Κεντρών και το Ποτάμι, νομίζω ότι έδειξαν την πλήρη έλλειψη οποιοδήποτε λόγου ύπαρξής τους. Να σταθώ σε αυτό. Υπάρχει δύναμη, κύριε Κυριαλάνη, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, η οποία θα μπορούσε να προβεί σε μια μορφή συνεννόησης, δεν θέλω να πω συγκυβέρνηση, τουλάχιστον συμπόρευση σε συγκεκριμένες αποφάσεις. Καθότι βλέπουμε από το αντιπολιτευτικό τόξο, από όλες τις δυνάμεις, ότι δεν έχουν την παραμικρή διάθεση να συνεργαστούν το ΣΥΡΙΖΑ και στον αντίποδα και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει κάτι προκειμένου, επιτρέψτε μου την έκφραση, να ρίξει δίχτυα προς αυτές τις πλευρές. Μένει με το μέτωπο των 152, ένα μέτωπο το οποίο αποδεικνύεται αρκετά άραγες, στους λόγους του οποίου θα μπορούσαμε να συζητήσουμε βέβαια. 153, ζητώ συγγνώμη. Υπάρχει περίπτωση το μέτωπο αυτό να αυξηθεί και να είναι αυξημένο σε μόνη βάση κοινώς? Υπάρχουν δυνάμεις έτοιμες να στηρίξουν δικές σας προτάσεις? Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει τις αντίστοιχες πολιτικές δυνάμεις. Εγώ παίρνω ως θετικό το ότι προχθές υπήρξε μια ψήφιση, υπερψήφιση του κοινωνικού επιδόματος στους συνταξιούχους, για τους λόγους που θεωρώ ότι καθαρά ήταν εντολή απ' έξω, δεν ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, είχε εξαγγείλει ότι θα το ψηφίσει. Μπαίνει το ζήτημα του ΦΠΑ για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο. Εδώ οι δηλώσεις είναι επίσης θετικές,
για την υπερψήφισή του. Μένει να δούμε μέχρι την τελευταία στιγμή της ψηφοφορίας, η οποία ενδεχομένως εξελίσσεται, δεν έχω υπόψη μου, τι στάση θα κρατήσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία για να πέσουν οι μάσκες. Και εδώ μπαίνει ένα ζήτημα. Εάν αυτό το μέτρο που είναι επίσης μη συμβατό, αν δεν είναι συμβατό με τα συμφωνηθέντα, το επίδομα στους συνταξιούχους, πώς είναι συμβατό το άλλο μέτρο με τη μη επέκταση του ΦΠΑ από 1η-1η-17, με την εξίσωση του ΦΠΑ στα νησιά, το οποίο το παίρνει πίσω η κυβέρνηση και το οποίο η Νέα Δημοκρατία δήλωσε ότι θα το ψηφίσει. Ελπίζω να έχουν κλειστά τα τηλέφωνα, σας λέω, μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας, για να μην δεχθούν κανένα τηλεφώνημα από Ευρώπη μεριά, από λίγο πιο βόρεια, και το ανακαλέσουν. Άρα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας προτάσεις που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό όφελος των πολλών, δημιουργεί και τις δυνατότητες, τον μπαλάκι περνάει στην άλλη πλευρά. Ιδού η Ρόδος είναι και το πείδημα. Ας ψηφίσουν αυτά τα μέτρα τα οποία φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Μεταρρυθμίσεις, κύριε Κυριαλάνη, έγιναν. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ξέρετε, η ερώτηση μπορεί να ακούγεται αφελής και απλοϊκή, αλλά αυτό το οποίο επαναλαμβάνουν οι δανειστές σε κάθε αφορμή είναι ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν ρηξικέλευτες μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν καινοτόμες αλλαγές και πρέπει να ληφθούν καινοτόμα μέτρα στην Ελλάδα. Κάτι το οποίο το ακούμε από την εποχή του πρώτου μνημονίου. Τελικώς 7 χρόνια μετά. Μιλάμε συνεχώς για μεταρρυθμίσεις. Έχουν γίνει μεταρρυθμίσεις και ο ΣΥΡΙΖΑ σκέφτεται να προβεί σε πραγματικά καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, σε ένα lifting του δημοσίου τομέα φερρυπίν, σε μέτρα προάσπισης και ενίσχυσης του ιδιωτικού τομέα. Αλλά μιλώ για ουσιαστικά μέτρα τα οποία θα δώσουν πραγματικά μια διαφορετική οικονομική, θα δώσουν μια διαφορετική προοπτική στην οικονομική τροχιά της χώρας. Τα μέτρα αυτά, για το δημόσιο τομέα, μιας και αναφέρατε, ήδη έχουν με τον νόμο Περναρδάκη έχουν ψηφιστεί. Οι μεταρρυθμίσεις, καταρχάς, εκτός από τα τρία προαπαιτούμενα που είναι σε διαπραγμάτευση με τα εργασιακά κυρίως, όλο το υπόλοιπο πλαίσιο έχει κλείσει στα πλαίσια της δικής μας δέσμευσης, ότι εμείς θα υλοποιήσουμε τη συμφωνία τη στιγμή που την υπογράψαμε, αλλά θα αξιοποιήσουμε και κάθε δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας να ξεφύγει και από κάποια πράγματα. Έτσι δεν μπορεί να πνίγεται συνέχεια μετά από 7 χρόνια η ελληνική κοινωνία. Οι μεταρρυθμίσεις λοιπόν αυτές που έτσι με πολύ εμφαντικό τρόπο ζητάνε θεσμοί, ζητάνε και εγχώριες δυνάμεις, αυτές που έχουν συμφωνηθεί έχουν ψηφιστεί. Και το ωραίο ήταν ότι ενώ το πλαίσιο, το γενικό πλαίσιο, το τρίτο μνημόνιο, το πλαίσιο που προέβλεπε τις επιμέρους ενέργειες ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι, το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 2015, ερχόμαστε στην υλοποίηση πια των επιμέρους, όπου αυτά τα κόμματα, γιατί τα απαντώ στο ερώτημά σας σε σχέση με τις συγκλήσεις. Δεν είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ να επιδιώξει συγκλήσεις. Είναι ευθύνη αυτών των κομμάτων να φανούν συνεπείς με τις δικές τους, αν θέλετε, εντός αγωγικών υποχρεώσεις απέναντι σε αυτές τις δεσμεύσεις που ήδη ανέλαβαν ψηφίζοντας το τρίτο μνημόνιο. Κατά συνέπεια, δεν είναι θέμα της κυβέρνησης να επιδιώκει ή όχι συγκλήσεις. Η κυβέρνηση θα φέρνει στη Βουλή τους νόμους που πρέπει να φέρει, θα κάνει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει και θα μπαίνουν στο δίλημα της στήριξης ή μη αυτών των ενεργειών, των πρωτοβουλειών και των νομοθετικών ρυθμίσεων τα άλλα κόμματα. Επιτρέψτε μου να μπω σε... Εάν όμως έχουν μπει στη λογική του να εκλιπαρούν, γιατί αυτό το συνεχές παιχνίδι με τις εκλογές που μπαίνει από τη Νέα Δημοκρατία και από τον αρχηγό της, πολύ εύστοχα νομίζω το είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγες ημέρες στη Βουλή, τον προϋπολογισμό, ότι μοιάζει με το παραμυθάκι εκεί που μαθαίναμε μικρά παιδιά, το λύκο που τρώει τα... και το βοσκό που φώναζε λύκο που τρώει τα πρόβατα. Μάλιστα, λοιπόν, είπε και το άλλο, ότι ζητά εκλογές από συνήθεια. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Στο τέλος δεν θα πείθουν ούτε τους ίδιους τους εαυτούς για το αίτημα αυτό και των εκλογών. Με αυτό το αίτημα προσπαθεί να συντηρήσει την παρουσία του στο πολιτικό προσκήνιο ο κ. Μητσοτάκης. Δικαιωμάτως το κάνει. Επιτρέψτε μου να μπω σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Το ζήτημα των πλεονασμάτων, το οποίο έχει φέρει φοβερές μάχες και μέσα στη Βουλή, αλλά και εκατέρωθεν δηλώσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συμφωνήσει πλεονάσματα και μετά το 18, μάλιστα, μόλις πρόσφατα ο κύριος Βρούτσης με τον κύριο Θεοχάρη έφεραν και έγγραφο στη Βουλή, στο οποίο αναγράφεται ότι, ξέρετε, η Ελλάδα έχει συμφωνήσει πλεόνασμα υπέρ του 3,5% για τα επόμενα 10 χρόνια. Απ' την άλλη πλευρά,
πλευρά, τα στελέχη και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι τα συμφωνηθέντα πλεονάσματα από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ μεγαλύτερα. Τελικώς, κύριε Κυριαλάνη, ποιο συμφώνησε μεγάλα πλεονάσματα, ποιο συμφώνησε μικρά και γενικώς τι γίνεται με το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων? Λοιπόν, για το ζήτημα των πρωτογενών πλεονασμάτων, ότι αυτό που λένε ότι η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί πρωτογενή πλεονάσματα 4% για τα επόμενα 10 χρόνια είναι απολύτως αναλυτές. Δεν υπάρχει πουθενά η υπογραφή ή οποιαδήποτε συμφωνία σε οποιοδήποτε κείμενο της κυβέρνησης, της ελληνικής κυβέρνησης, για αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αυτό είναι... Η Νέα Δημοκρατία διαστρεβλώνει κατάφορα την πραγματικότητα και ξαπατά τον ελληνικό λαό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το κείμενο που κατέθεσε... Το compliance report της Κομισιόν κάπου τον μέσα Ιουνίου του 2016. Υπάρχουν δύο κείμενα, λοιπόν. Το ένα κείμενο, τα οποία δεν είναι δεσμευτικά για την ελληνική κυβέρνηση. Το ένα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, που μιλάει για 3,5% πλεονάσματα. Και το άλλο είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που μιλάει για 1,5% πλεονάσματα. Δεν υπάρχει καμία υπογραφή και καμία συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτά τα πλεονάσματα. Και δεν τα αποδέχεται ως υποθέσεις εργασίας, διότι άλλο πράγμα διεκδικούμε εμείς. Διεκδικούμε τη βιώσιμη λύση στο πρόβλημα του χρέους. Έτσι, επιπλέον αυτού, η κυβέρνηση, αυτό που διαπραγματεύεται για μετά το 2018, μετά τη λήξη του προγράμματος, θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να, από τώρα να κλείσουμε, ενώ το πρόγραμμα θα έχει λήξει. Για το 2018, όπως γνωρίζετε, λήγει το πρόγραμμα. Είναι αδιανόητο, λοιπόν, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να συμφωνούσε, όχι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία τουλάχιστον έχει αποδείξει ότι αντιστέκεται σε αυτά τα πράγματα. Είναι λαθροχειρία της Νέας Δημοκρατίας αυτό. Συνελήφθη για μια ακόμα φορά ψευδόμενη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η ελληνική κυβέρνηση διεκδικεί βιώσιμα πλεονάσματα και μάλιστα διεκδικεί ένα μέρος των πλεονασμάτων αυτών να πηγαίνουν στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα και στις κοινωνικές εκείνες ομάδες που έχουν ανάγκη από βοήθεια. Επιτρέψουμε και ένα μέρος να πηγαίνει για την εξυπηρέτηση του χρέους. Ένα αντεπιχείρημα ακόμα, γιατί πρόσφατα είχα μια συζήτηση με τον κύριο Παναγότσο από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη στο Δελτίο, ο οποίος μου είπε, ξέρετε, είναι προσυμφωνηθέν το πλεόνασμα, τα μέτρα μετά το 2018 είναι προσυμφωνηθέντα βάσει του Τρίτου Μνημονίου για τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Αν υπάρχει πραγματικά αυτή η δέσμευση και αν δεν υπάρχει, αλλά παραχθεί ως αξίωση από την πλευρά του Ταμείου. Ότι ξέρετε, δεν εμπιστεύομαι τον αριθμό των πλεονασμάτων. Θέλω απτά μέτρα εδώ και τώρα για μετά το 2018. Είναι μια δέσμευση την οποία δύναται να πάρει η κυβέρνηση ή θα αντισταθεί στεναρά? Και ως τι μεταφράζεται αυτή η στεναρή αντίσταση? Κοιτάξτε, ήδη έχει ανοίξει από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης στην Ευρώπη το ζήτημα της συμμετοχής, της συνέχισης της συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα από τώρα, όχι για μετά τη λήξη του. Και εδώ έχουμε μια σταθερή σύγκρουση μεταξύ, σύγκρουση εισαγωγικών, μια αντίθεση μεταξύ της Ευρωπαϊκού Θεσμού και του ΔΝΤ. Το ΔΝΤ θέλει σκληρότερα μέτρα και χαμηλότερα και λύσεις στο θέμα του χρέους και χαμηλότερα πλεονάσματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, θέλει υψηλότερα πλεονάσματα και... Και λιγότερες δεσμεύσεις για μέτρα, αν μπορώ να το πω έτσι. Για μέτρα. Είναι μια σταθερή έτσι, διαμάχη την οποία εμπλέκεται και η χώρα μας. Ο καλός και ο κακός αστυνομικός, επιτρέψτε μου να πω, κύριε Κυριαλάνη. Κάπως έτσι. Και, στο τέλος, και οι δύο στο τέλος έχουν μια κοινή στόχευση όμως. Έτσι. Στο πώς θα είναι χειρότερα τα πράγματα την χολιγουντιανή λογική. Ο καλός και ο κακός. Με πολύ σαφή τρόπο, ειδικά στην τελευταία του, στο πρόσφατο ταξίδι του στην Ευρώπη, ο Πρωθυπουργός έθεσε αυτό το ζήτημα πλέον και έθεσε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ενώπιον των δικών τους ευθυνών. Ή θα πρέπει να πάρουν και οι Ευρωπαίοι κάποιες αποφάσεις. Αν θα συνεχίσουν αυτή την παλινοδία μεταξύ του καλού και του κακού, όπως το χαρακτηρίσατε, ή θα αναλάβει η Ευρώπη να παίξει το ρόλο που πραγματικά της αρμόζει. Θεωρούμε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να βγει κάποια στιγμή από το ελληνικό πρόγραμμα. Είναι δεδομένο αυτό. Και το πρόγραμμα αυτό και οι δεσμεύσεις της χώρας θα πρέπει να τελειώνουν όταν τελειώνει και το πρόγραμμα. Αυτά είναι συμφωνημένα. Δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί θα πρέπει να μπαίνουν από το παράθυρο στην
κουβέντα μας. Όχι στην κουβέντα τη δική μας, να μπαίνουν από το παράθυρο στην διαπραγμάτευση και στη συζήτηση μεταξύ των θεσμών και της χώρας μας. Κύριε Γερλάνη, άκουσα τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι ξέρετε, εμείς έχουμε μια ευρεία λαϊκή εντολή τετραετίας, θα την εξαντλήσουμε μέχρι κεραίας. Μόλις προσφάτως και ο κύριος Παπάς επεσήμανε το ίδιο, ο κύριος Τζανακόπουλος το ίδιο σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Κοινώς από την πλευρά της κυβέρνησης είναι δεδομένη η άποψη ότι ξέρετε, εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να τελειώσει η θητεία μας. Να πάρουμε αυτή την υπόθεση εργασίας, να φύγω από τις εκλογές. Σε περίπτωση λοιπόν που ΣΥΡΙΖΑ μείνει, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μείνουν λοιπόν στο τιμόνι της χώρας με αυτό το αραγές μέτωπο, συνεχίσουν λοιπόν και η οικονομία πάρει την πορεία όπως ακριβώς προδιαγράφεται. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για ανάπτυξη μετά τα μέσα του 2017. Είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και τι ορίζουμε ως ανάπτυξη? Μιλάμε για οικονομικό δείκτη ή μιλάμε για την πραγματική αποτύπωση μιας καλύτερης οικονομικής κατάστασης μέσα στην κοινωνία? Προφανώς το δεύτερο. Κοινώς ζητώ μια πρόβλεψη. Έτσι. Ξέρω ότι είναι ρίσκη, αλλά. Δεν θα είναι πρόβλεψη. Πρώτον, ότι εγώ αυτό που λέτε εσείς ως υπόθεση εργασίας το παίρνω ως βεβαιότητα. Πολύ ωραία. Ότι η κυβέρνηση προφανώς θα ζητήσει να κριθεί από τον ελληνικό λαό στον χρόνο που προβλέπεται από το Σύνταγμα και με βάση το έργο της το οποίο θα αναπτύξει. Και αυτό θα πρέπει να κρίνουν οι Έλληνες πολίτες. Πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του τι πέτυχε, του τι δεν πέτυχε, του που υποχώρησε, του που δεν υποχώρησε, το τι καλυτέρεψε στη ζωή του πολίτη ή όχι. Για το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, θα σας πω ότι ο Πρωθυπουργός στην πρόσφατη περιοδία του στη Θράκη, στη συγκέντρωση, την ανοιχτή ομιλία, την πολιτική ομιλία που έκανε στην Κομωτινή, το μήνυμα που έδωσε με τον πιο σαφή τρόπο ήταν ότι πλέον το στίχημα για τη χώρα μας είναι στην δημιουργία θέσεων εργασίας. Και στην, γιατί η δημιουργία θέσεων εργασίας θα σημαίνει ανάπτυξη, δηλαδή το κατέβασμα της ανεργίας. Η ύπαρξη απασχόλησης είναι ένα από τα κύρια συστατικά που σημαίνουν οικονομική ανάπτυξη. Βεβαίως με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα και εκεί είναι που δίνεται η μάχη και αυτή την περίοδο των εργαζομένων και κυρίως γιατί μπαίνει με τέτοιο εμφατικό τρόπο την πλευρά μας στο ζήτημα των συνδικών διαπραγματεύσεων. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι να έχουν δύναμη να διαπραγματεύονται τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους αφενός και τις αμοιβές τους αφετέρου. Διότι η καταβαράθρωση των αμοιβών και των εργασιακών σχέσεων δεν έφερε κανενός είδους ανάπτυξη στη χώρα μας, δεν έφερε περισσότερες επενδύσεις, ίσα-ίσα είχαμε κλείσιμο. Άρα αυτά τα ζητήματα δεν αποτελούσαν τροχοπέδι για την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Είναι λοιπόν ιδεολειπτικό να λες ότι πρέπει να μην υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις, πρέπει να, αυτό το ζήτημα να κλείσει σε βάρος των εργαζομένων. Ελπίζω βέβαια αυτό να συνδυαστεί, κύριε Γεργιαλάνη, με την μη ύπαρξη ενός υποκατώτατου του μισθού και να συνδυαστεί και με φορολογικές ελαφρύνσεις. Γιατί να πάμε για συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά αν η Εθνική Συλλογική Σύμβαση στα 386 ευρώ, τι να την κάνω, τι να διαπραγματευτώ, τα 400. Όχι. Θα υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Η κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων έφερε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα τους μισθούς και τις συντάξεις. Θέλω να ελπίζω ότι η κυρία Αχτσιόγλου θα τα καταφέρει στην εργασία. Η δυνατότητα του να μπορεί ο εργαζόμενος να διαπραγματεύεται την εργατική του δύναμη είναι αυτή που θα του δώσει και την ευκαιρία να διεκδικήσει περισσότερη αμοιβή, καλύτερες συνθήκες εργασίας και όλα αυτά τα οποία μέχρι πριν από λίγα χρόνια, μέχρι την έναρξη των μνημονίων, θεωρούνταν στη χώρα μας και ως κάτι δεδομένο. Έτσι, όπως είναι αυτή τη στιγμή και ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα λοιπόν συνδυάζονται αυτά τα δύο. Νομίζω ότι ανοίγονται προοπτικές. Θα υπενθυμίσω πάλι την παρουσία του Πρωθυπουργού στην περιοχή, στο λιμάνι, για τους αγωγούς ενέργειας. Ανοίγονται προοπτικές και για την περιοχή και για τη χώρα μας γενικότερα. Μένει μέχρι τότε να γίνονται όλα εκείνα τα βήματα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Κανένας μόνος του, κανένας που να μην έχει τη δυνατότητα επιβίωσης. Δεν βάλαμε στην κουβέντα μας, ευκαιρία είναι έστω και εμβόλυμα να το θέσω, ότι ο νομός Εύρου για πρώτη φορά μπαίνει στην πρώτη κλιματική ζώνη για την επιδότηση του πετρελαίου, που σημαίνει περισσότερη επιδότηση στους δικαιούχους. Και ήταν τόσο απλό, με μόνα τα στοιχεία, το ποιες θερμοκρασίες, ο μέσος
τι θερμοκρασίες έχουμε το χειμώνα στην περιοχή, μας έβαζε κατευθείαν στην πρώτη ζώνη. Ένα γιατί καμία οποίο... κυβέρνηση δεν το διεκδίκησε μέχρι ένα τώρα. Ένα θέμα προηγούμενη. Το οποίο το υπερκαλύψαμε και το αναδείξαμε στο δελτίο για να σας προλάβω, γιατί με ενημερώνω ότι έχουμε μόλις δύο λεπτά και μπροστά μας, κύριε Κυριαλάνη. Θέλω να κλείσω με αυτό. Αναφερθήκατε στην περιοχή του Πρωθυπουργού στη Θράκη. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, ήρθε ο κ. Μητσοτάκης τώρα, ήρθε ο κ. Θοδωράκης. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ήρθε Νήσυρο, Θεσσαλονίκη, Εύρο, μία περιοδία η οποία... Ναι, θέλω, δεν το βάζω χρονολογικά, το βάζω για να δούμε το γεωγραφικό σκέλος της κάλυψης των αποστάσεων και των εξαγγελιών. Θυμίζουν όλα αυτά εκλογές. Συγγνώμη που πηγαίνω, είπαμε για την θητεία μέχρι Κεραία στην τετραετία, αλλά... Ξέρετε, στην αίσθηση του κόσμου και αυτόν που μας στέλνει και εμάς και μας επισημαίνει με τα τηλεφωνήματά του, μυρίζει εκλογές. Όχι. Μήπως και ο Πρωθυπουργός με τη στάση του είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν το απορρίπτει. Άλλο το επίσημο. Θα παίξουμε άλλο το παιχνίδι το οποίο θα επιβεβαιωθεί στο τέλος. Και να είστε βέβαιος ότι σε αυτό θα επιβεβαιωθώ εγώ. Θα το δούμε. Η περιοδία είχε στοχεύσεις. Στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο ήταν το λιμάνι, ήταν η ενέργεια. Η περιοχή μας προορίζεται και όλο, σας είπα ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν εδώ για να γίνει η περιοχή μας ενεργειακός κόμβος. Στη Θράκη γενικότερα ήταν το ζήτημα της παιδείας, ήταν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της γείτονος. Στα νησιά ήταν η νησιωτικότητα. Στη Θεσσαλονίκη, γιατί και εγώ δεν το βάλαμε χρονολογική σειρά, ήταν η ανάδειξη της Βόρειας Ελλάδας με την είδηση του γραφείου του Πρωθυπουργού. Ας δεχθούμε κάποια στιγμή ότι αυτό που σας είπα, ότι είναι τελείως διαφορετική η πολιτική όπως την αντιλαμβανόμαστε και την ασκούμε εμείς και είναι τελείως διαφορετικό ο τρόπος που τον αντιλαμβάνεται η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση βλέπει σε αυτές τις ενέργειες, γιατί έτσι είχε συνηθίσει, μια πελατειακή σχέση με τον κόσμο, μια μορφή εξαγγελιών, ώστε να έρθουμε μετά από 10 μέρες, 20 που θα γίνουν εκλογές, να εισπράξουμε το αποτέλεσμα. Εμείς βλέπουμε μια επαφή με την καθημερινότητα, με τους πολίτες, με τους άμεσα ενδιαφερόμενους και την συζήτηση μαζί τους και οι εξαγγελίες έχουν και αυτού του είδους. Γιατί όλα αυτά γίνανε μέσα από συσκέψεις, γίνανε με συναντήσεις του Πρωθυπουργού, με φορείς κτλ. Σε όλες τις περιοχές. Θυμίζω ότι στην Κομωτινή, στην έδρα της περιφέρειας, έγινε σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Συμμετείχε συμβολικά αλλά και ουσιαστικά στα εγκαίνια της έκθεσης, την εμπορική έκθεση που ήταν εκείνο. Μακεδονία Θράκη, ναι, στη ΒΠΕ. Όλα αυτά έχουν σημειολογικό χαρακτήρα και ουσιαστικό χαρακτήρα. Είναι μηνύματα που εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την παρουσία του σε κάποια περιοχή και τη βαρύτητα που δίνει και το μήνυμα που δίνει προς τα έξω. Και για τις επενδύσεις και για την ανάπτυξη. Και γι' αυτό σας είπα ότι εδώ έθεσε πλέον ως το επόμενο στίχημα την ανάπτυξη της επενδύσης και το χτύπημα της ανεργίας από την περιοχή μας. Στα νησιά έβαλε το ζήτημα της συγκοινωνίας, έβαλε το ζήτημα της νησιωτικότητας. Είναι το ζήτημα του ΦΠΑ που έρχεται της αναστολής, γιατί σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος στα νησιά μας από την προσφυγική κρίση. Είναι ζητήματα που εμείς τα βλέπουμε τελείως διαφορετικό τρόπο και δεν θυμίζουν, δηλαδή σε μένα είναι αδύνατο να συνδυαστούν αυτά με προεκλογικού χαρακτήρα περιοδίες. Στο δικό μου το μυαλό, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ από χρόνια που έχω μια τέτοια σχέση με την πολιτική. Το κρατώ, κύριε Κυριαλάνη, και με αυτό θα κλείσω. Αφού σας ευχαριστήσω θερμά, στο επόμενο μέρος θα δούμε θέση και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με χαρά σας προσκαλώ να το δείτε και να το παρακολουθήσετε. Για το δικό μας σκέλος, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε με θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνουμε λοιπόν με τις θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μείνετε κοντά μας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, πολιτικό βαρόμετρο μέρος τρίτο και τελευταίο για το τελευταίο πολιτικό βαρόμετρο της σεζόν. Με ίστατο, δεν θέλω να πω πάλι τελευταίο καλεσμένο, κύριε Κελέτση, τον Σταύρο Κελέτση, στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε κοντά μας για να κλείσουμε μαζί αυτόν τον κύκλο εκπομπών. Καλησπέρα, κύριε Σιώμα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Και στους τηλεθέατες. Σας ευχαριστώ πραγματικά θερμά που είστε κοντά μας για να κάνουμε μαζί αυτό το κλείσιμο. Μία τελευταία εκπομπή την οποία θέλαμε να την αφιερώσουμε στην πολιτική, σε αμιγώς πολιτική ενημέρωση. Και έχουμε και πάρα πολλά θέματα να δούμε και να καταγράψουμε μαζί, κύριε Κελέτση. Είχαμε την επίσκεψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά πριν από μερικά μόλις 24 ώρα. Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό. Περιοδία ουσίας, επίσκεψη ουσίας ή επίσκεψη που εξυπηρετούσε άλλους άξονες. Θα έλεγα ότι ήταν μια επίσκεψη μόνο ουσίας που έγινε στοχευμένα στη Θράκη και αυτό
αυτά τα μηνύματα που βγήκαν από την επίσκεψη αυτή, από την παρουσία εδώ του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, είχαν να κάνουν τόσο με την περιοχή, με την οικονομία γενικότερα και της περιοχής αλλά και της χώρας, αλλά και βέβαια με τα μεγάλα εθνικά θέματα τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση λόγω των πολλών και προκλητικών δηλώσεων από την πλευρά του Προέδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά τα θέματα της γειτονίας, των διεθνών συμβάσεων και των σχέσεων γενικώς της Ελλάδας με την Τουρκία. Αντιλαμβάνεστε ότι από όλες αυτές τις πλευρές η επίσκεψη ήταν σημαντική και βγήκαν πολύ σημαντικά και ουσιαστικά μηνύματα. Επιτρέψτε να ρωτήσω, μιας που θίγεται τα εθνικά θέματα, να ξεκινήσω από αυτό. Ξέρετε, το μόνιμο ερώτημα στα χείλη των πολιτών αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η ίδια Νέα Δημοκρατία ζητά και ζητά επισταμένα τις εκλογές, είναι αν η Νέα Δημοκρατία αύριο μεθαύριο, στο κοντινότερο, στο εγκύτερο μέλλον, θα είναι ένας πιο δυνατός πόλος, ένας πιο αποφασιστικός, να το θέσω έτσι, αξιόμαχος των δικών μας συμφερόντων για τα εθνικά ζητήματα. Μπορούμε να ισχυριστούμε κάτι τέτοιο, κύριε Κατσίκη? Νομίζω ότι μπορούμε να το ισχυριστούμε αυτό, υπό την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον στα θέματα αυτά της εθνικής ασφάλειας και της άσκησης εξωτερικής πολιτικής, έχει μία εμπειρία ως παράταξη, ως κυβέρνηση και ως στελεχειακό δυναμικό πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρέθηκε στην εξουσία υπό πολύ περίεργες και θα έλεγα εντελώς εξαιρετικές συνθήκες, διότι αν δεν υπήρχε κρίση, κατά την άποψή μου, ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ήταν εξουσία και ποτέ ο κύριος Τσίπρας δεν θα ήταν πρωθυπουργός. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς και ισχυρίζουμε ότι τα στελέχη του και η κυβέρνηση δεν έχει κάποια εμπειρία που να μπορεί να διαχειριστεί με στιβαρότητα τα εθνικά μας θέματα. Αλλά πέραν αυτού, τα εθνικά θέματα είναι πολύ ευαίσθητα ζητήματα. Εμείς εδώ στη Θράκη το γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αυτό. Και αυτό που απαιτούν είναι κυρίως εθνική ομοψυχία και κομματική και πολιτική συνεργασία. Κατά συνέπεια, δεν θα ήθελα να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα ότι αμάν είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή που μπορεί μόνο να χειριστεί τα εθνικά θέματα κατά τον καλύτερο τρόπο. Θα έλεγα όμως ότι η εμπειρία που έχει η παράταξη στην άσκηση της διακυβέρνησης είναι μεγάλη και αυτό σε συνδυασμό με μια διάθεση συνεργασίας με όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα, ασφαλώς θα ήταν ένας καλύτερος οδηγός για την πορεία των εθνικών μας θεμάτων. Σας ευχαριστώ θερμά που θίγεται τον όρο συνεργασία από την στιγμή που φαίνεται ότι η πόλωση περισσότερο τώρα από ποτέ βρίσκεται στα άκρα, η αντιπαλότητα βρίσκεται στα άκρα, αμβλύνεται το χάσμα μεταξύ των κομμάτων. Χαίρομαι πάρα πολύ που θίγεται το ζήτημα της συνεργασίας, ιδίως ό,τι έχει να κάνει με τα εθνικά θέματα και ζητήματα. Μπορεί να επεκταθεί από τα εθνικά θέματα αυτή η συνεργασία, κύριε Γκελέτση, γιατί στον αντίποδα, ό,τι να πάει και σε άλλα θέματα. Στον πολιτικό άξονα, φερειπίν, στον οικονομικό. Κοιτάξτε, άξονα. Εκεί δεν φαίνεται το θέμα των συνενέσεων. Είναι ένα ζήτημα που τουλάχιστον και εγώ προσωπικά υιοθετώ χρόνια και πριν και πολλά χρόνια πριν και από την κρίση. Έτσι. Θεωρώ ότι σε μεγάλα ζητήματα, σε μεγάλα θέματα, πρώτα στα εθνικά, ασφαλώς στα θέματα της παιδείας, θα πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων και να μην υπάρχουν έτσι ανούσιες κομματικές αντιπαραθέσεις. Δυστυχώς όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, όλο το διάστημα και όσο ήταν αντιπολίτευση και φαινόταν ότι σιγά σιγά όδευε προς την εξουσία, σε κανένα από τα μεγάλα ζητήματα δεν συνένεσε ώστε να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει έστω σε κάποια πράγματα μέσα από μια διάθεση συνενετική. Βεβαίως η κρίση επέβαλε, αλλά και τα πολιτικά αποτελέσματα της κρίσης, ενώ το γεγονός ότι τα μεγάλα κόμματα χάσανε μεγάλο μέρος της δύναμής τους, οδήγησαν σε συνεργασίες. Θα σας θυμίσω ότι μετά το 12 έχουμε κυβερνήσεις συνεργασιών. Και νωρίτερα, όταν παραιτήθηκε ο Παπανδρέου και μετά, από τότε ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο με συνεργασίες ενδεχομένως και αναγκαστικές, οι οποίες είχαν ως στόχο την σωτηρία, από οικονομικής πλευράς το λέω, της χώρας. Και πολύ σωστά έγιναν. Τώρα, άσχετα όμως από το πολιτικό τοπίο και εννοώ τις πλειοψηφίες, τις αυτοδυναμίες και όλα αυτά, κατά την άποψή μου, μόνο με συνεργασία, μόνο με συμφωνίες, μπορεί να επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα. Και να πω και κάτι άλλο. Αν στο ξεκίνημα της κρίσης, προσωπική αυτή η εκτίμηση, αν στο ξεκίνημα της κρίσης, το 10, από την πλευρά και του Παπανδρέου, που ήταν η κυβέρνηση και είχε την ευθύνη και
δεν είχε οδηγηθεί στην εξουσία με τον τρόπο που οδηγήθηκε. Σας θυμίσω ότι έριξε την κυβέρνηση γιατί δεν ψήφιζε τότε Πρόεδρο Δημοκρατίας. Εάν λοιπόν τότε δημιουργείται ένα πλαίσιο συμφωνίας, συνενετικό και συνεργασίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων, ίσως σήμερα να είχαμε τελειώσει με το θέμα της κρίσης. Όταν λέτε ότι αναγκαστικές συνεργασίες με γνώμονα την εθνική σωτηρία, την οικονομική σωτηρία και εν γέννη την εθνική σωτηρία, σαν φωτογραφίζετε την περίοδο συγκυβέρνησης της Δημοκρατίας. Αυτό λέω ότι. Και στην τελική, ναι, δεν εάν είχε ψέμα. Προηγηθεί και αν πράγματι όλες οι δυνάμεις είχαν προσέλθει σε ένα σχήμα και σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για να βγει η χώρα από την κρίση επιτέλους και προς το συμφέρον της χώρας και των πολιτών και της κοινωνίας και τίποτε περισσότερο, ίσως τώρα να είχαμε τελειώσει με την κρίση. Και δεν γινόταν τότε αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είχε τα αποτελέσματα που είχε και οδήγησε εδώ που οδήγησε. Να ζητήσω έτσι με μια αριθμητική κλίμακα από το 1 μέχρι το 10. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ζητήσει πλάτη αυτή τη στιγμή στα επόμενα οικονομικά μέτρα που θα πάει να περάσει ή κάνει ένα πραγματικό άνοιγμα στη Νέα Δημοκρατία, πει ότι θέλω να αλλάξω όσο μπορώ το μείγμα της πολιτικής και θέλω τη συνένεση της Νέας Δημοκρατίας. Από το 1 μέχρι το 10, πόσο πιθανό είναι να συνενέσει η Νέα Δημοκρατία? Εγώ νομίζω πως πλέον είναι το 0, είμαστε στο 0. Διότι η κυβερνητική πλευρά σήμερα έχει 0 αξιοπιστία. Βλέπετε ότι όσες φορές έκανε κάποιες προτάσεις περί συνεργασίας, περί συμφωνίας ή να τα βρούμε σε κάποια πράγματα, ήταν πάντα εκ του πονηρού και πάντα για να εξυπηρετήσει κάποιες δικές της βραχυχρόνιες, βραχυπρόθεσμες πολιτικές σκοπιμότητες. Ακόμη και όταν τέθη το ζήτημα της αναθεώρησης του συντάγματος από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικές σκοπιμότητες εξυπηρετούσε. Κατά την άποψή μου, σήμερα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, με τον τρόπο που έχουμε οδηγηθεί, εδώ που έχουν οδηγηθεί τα πράγματα και με μόνη ευθύνη, την ευθύνη από την πλευρά αυτής της κυβέρνησης, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει πλαίσιο συνεργασίας. Άλλωστε, εάν τεθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, πρέπει να τεθεί σε μία νέα βάση και εκτιμώ ότι θα πρέπει να έχουν προηγηθεί εκλογές για να γίνει. Δυστυχώς το λέω αυτό, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει, νομίζω πως πρέπει να έχουν προηγηθεί οι εκλογές, να δημιουργηθεί ένα τοπίο διαφορετικό, νέο κτλ. Και εκεί πάνω ίσως οικοδομηθεί μια προσπάθεια συνεργατική με όσες δυνάμεις προσέλθουν, προκειμένου να βγει η χώρα επιτέλους από την κρίση και ελπίζω από την τελική φάση της κρίσης. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω αυτό το σημείο, γιατί σχολιάστηκε, θα ρωτήσω ενδεχομένως περισσότερο τον πολίτη Σταύρο Κελέτση παρά το στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, φυσικά και πρώην βουλευτή Σταύρο Κελέτση. Ως πολίτης, πώς αποτιμάτε το γεγονός ότι μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα ήρθαν εδώ ο Πρωθυπουργός, δεν μιλώ μόνο για τον Εύρο φυσικά, μιλώ για τη Θράκη, αλλά και ευρύτερα για τη Βεντάλια της Περιφέρειας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος Αξιωματικής, ο Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ο Πρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Θεοδωράκης. Είναι τυχαίο το ότι σε ένα τόσο σύντομο χρόνο, σε ένα σύντομο χρόνο είχαμε τόσο πυκνή πολιτική επικαιρότητα σε ό,τι είχε να κάνει με τις επισκέψεις και τις παρουσίες? Νομίζω ότι ίσως το έναυσμα δόθηκε και από το γεγονός ότι από την πλευρά της Τουρκίας, αυτό που είπα προηγουμένως, υπήρξαν προκλητικές στάσεις και δηλώσεις που έκαναν αναγκαίο ενδεχομένως το να έρθουν εδώ πέρα διάφοροι θεσμικοί παράγοντες και φορείς για να δηλώσουν και κάποια πράγματα από εδώ, από τη Θράκη. Και καταλαβαίνετε, το να κάνεις κάποιες δηλώσεις για την ασφάλεια της χώρας, για τις διεθνείς συνθήκες οι οποίες είναι ισχυρές και τις οποίες η Ελλάδα υποστηρίζει, και όλα αυτά και να απαντάς βέβαια στις προκλήσεις της Τουρκίας, του Τούρκου Προέδρου, εκτιμώ ότι έχει άλλο βάρος να γίνεται από τη Θράκη και άλλο βάρος να γίνεται από ένα γραφείο στην Αθήνα. Κατά την άποψή μου λοιπόν, ίσως ήταν αυτό το γεγονός που οδήγησε τους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό και όλους τους υπόλοιπους. Όχι να τόσο ίσως το εδώ τυχώ, την περιοχή. Όχι τόσο το γεγονός ότι ίσως εμέσως και οι δύο στο μυαλό τους, οι δύο μεγάλοι μονομάχοι, ακόμη και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος από το Βήματος είπε ότι θα εξαντλήσουμε τη λαϊκή εντολή μέχρι κεραίας, μήπως και αυτός εμέσως και στο πίσω μέρος του κεφαλιού του έχει το ζήτημα των εκλογών? Τον τόνο σε αυτό το θέμα τον δίνει πράγματι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Και πράγματι υπάρχουν ορισμένες κινήσεις οι οποίες δείχνουν ότι μέσα στο πίσω μέρος ενδεχομένως του μυαλού του Πρωθυπουργού υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και βέβαια και στείνεται ένα σκηνικό το οποίο μπορεί να οδηγεί και σε κάτι τέτοιο, αλλά το βλέπω μόνο σαν μια διάθεση εγκατάληψης του σκάφους, γιατί δεν μπορεί πλέον και συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, ότι δεν μπορεί να πάει παραπάνω. Μόνο έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω. Γι' αυτό και βλέπετε ότι υπάρχουν και κάποιες δείγματα ή ψήγματα που καταντούν όμως ας πούμε σαν φάρσα
έχουν εικόνα φάρσας και κωμωδίας, όπως οι κάποιες παροχές, εννοώ το έκτακτο αυτό βοήθημα το οποίο δόθηκε εν ώψη Χριστουγέννων, το οποίο δήθεν προέκυψε από το πλεόνασμα, και αυτό μπορεί κάτι να λέει, αλλά και αυτή η ένταση και η, αν θέλετε, η, από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, πώς να το πω, υπονόμευση της πορείας της διαπραγματευτικής αυτή την ώρα με τους θεσμούς, ίσως να δείχνει κάτι τέτοιο. Κύριε Γελέτη, στο ζήτημα της διαπραγμάτευσης, με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Θοδωράκη, τον φιλοξενήσαμε πριν από 3-4 ημέρες όταν ήταν εδώ. Μου είπε ότι εξέφρασε την άποψη ότι η αξιολόγηση έχει κλείσει, απλώς δεν το ανακοινώνουν ακόμα, καθότι σαν αποτέλεσμα οικονομικά είναι ένα αποτέλεσμα ασύμφορο για τη χώρα. Θα το ανακοινώσουν κάποια στιγμή σε ανίποπτο πολιτικό χρόνο μέσα στις γιορτές. Θα ήθελα τη δική σας άποψη σε ό,τι έχει να κάνει με το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, με το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Δεν το αποκλείω υπό την έννοια ότι δεν έχω τέτοια πληροφόρηση, αλλά δεν το αποκλείω υπό την έννοια ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε να είναι ένα θέατρο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης για να ξαναπαιχτεί το ίδιο έργο, ότι εμείς δίνουμε μια σκληρή μάχη κτλ. Να έχουν συμφωνηθεί κάποια επιπλέον μέτρα τα οποία θα είναι δύσκολο ίσως να ανακοινωθούν προς τον ελληνικό λαό, και σιγά σιγά με όλους αυτούς τους τρόπους που προανέφερα να υπάρχει μια προσπάθεια να χρυσώσουμε λίγο το χάπι και να τα πούμε σιγά σιγά, να το συνειδητοποιήσει λίγο και ο κόσμος νωρίτερα κτλ. Και σε κάποιον εύλογο χρόνο να τα ανακοινώσουμε. Δεν το αποκλείω αυτό. Πιστεύετε ότι ενδεχομένως νέα οικονομικά μέτρα και ιδίως νέες αρνητικές εξελίξεις, ό,τι έχει να κάνει με τα εργασιακά, να αποτελέσουν την αχύλιο πτέρνα της κυβέρνησης? Γιατί ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει ότι δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές, αλλά λέω ότι ενδεχομένως αν ληφθούν αρνητικά και δυσμενή μέτρα σε αυτούς τους δύο κύριους πυλώνες της κοινωνίας, ενδεχομένως να πιεστεί από τις ίδιες συνθήκες να πάει εγώ σε εκλογές. Εγώ να σας πω κάτι, θα σας πω την προσωπική παρακαλώ, μου. Παρακαλώ, αυτή είναι ακριβώς θέλω να ακούσω. Εγώ πιστεύω ότι τελικώς αυτή η κυβέρνηση θα ψηφίσει τα πάντα. Ό,τι και να τις πούν. Έχει γαντζωθεί στην εξουσία, νομίζω ότι την απολαμβάνουν τα στελέχη της στην εξουσία και θεωρώ πολύ, μα πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή ακόμη και στα εργασιακά πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα περάσει πράγματα που δεν θα μπορούσε να τα περάσει καμία άλλη κυβέρνηση. Και κυρίως μια συντηρητική, μια φιλελεύθερη κυβέρνηση. Καθιστά. Εκτιμώ λοιπόν ότι όλα αυτά ίσως είναι τερτύπια, ότι στο τέλος θα περάσουν τα πάντα και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν τουλάχιστον σε άμεσο χρόνο την εξουσία. Γιατί έτσι ίσως τους αρέσει, τους την απολαμβάνουν, δεν ξέρω τι. Αλλά πάντως εκτιμώ ότι τα στελέχη του είναι διατεθειμένα, παρά το ότι λίγο το παίζουμε δύσκολο, λίγο λέμε και κάτι παραπάνω. Τελικώς αυτά όλα θα περάσουν. Καθιστά αυτό το ΣΥΡΙΖΑ καλό εταίρο για τους δανειστές, γιατί είναι ένα σενάριο που. Κοιτάξτε, ο καλός εταίρος. Και από στελέχη και του ίδιου του κόμματος στις Νέες Δημοκρατίες. Εγώ νομίζω ότι ο καλός εταίρος είναι ο αξιόπιστος εταίρος. Είναι αυτός ο οποίος όταν σου λέει κάτι το εννοεί και το πράττει. Εάν είναι να γίνονται όλα αυτά τα καραγκιοζλίκια και τελικά πάλι να έρχονται, να περνάει στην άλλη πλευρά και να ικανοποιεί δηλαδή την άλλη πλευρά στα αιτήματά της, αλλά να γίνεται όλο αυτό το θέατρο, να παίζεται όλο αυτό το θέατρο, νομίζω ότι καλό δεν κάνει σε κανέναν. Και έχει εξευθυλίσει και την έννοια της διαδικασίας, της αξιολόγησης, της διαπραγμάτευσης και, εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αυτό το ίδιο το πρόγραμμα. Διότι το πρόγραμμα εννοώ το να ξεπεράσουμε την κρίση. Διότι κάποτε αυτό πρέπει να έχει και ένα τέλος. Οι πολίτες δεν αντέχουν όλο αυτό το θέατρο. Έτσι, βλέπουν ότι πάμε στον 7ο χρόνο πια εφαρμογής προγράμματος λιτότητος και δεν βλέπουν αποτελέσματα. Μέχρι πότε θα αντέξει ο πολίτης να πληρώνει και μόνο να πληρώνει και να μην βλέπει αποτέλεσμα? Γι' αυτό νομίζω ότι καταντάει πλέον, μπαίνει στα όρια της φάρσας, της γελοιότητας όλη αυτή η διαδικασία. Εκτιμώ ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και κυρίως πρέπει να μπούμε σε μία φάση όπου θα ανασυνταχθεί η οικονομία. Και εκεί δίνει το βάρος κυρίως η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε αυτό, και αυτό το συμπέρασμα το καταθέτω περισσότερο ως πολίτης παρά ως δημοσιογράφος. Έχω κουραστεί από το πρώτο μνημόνιο να ακούμε όλους τους κυβερνώντες που πέρασαν, αλλά φυσικά και όλους τους εταίρους με τους οποίους διαπραγματευτήκαμε, να επισημαίνουν την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων για τη χώρα. Από το 2009 ακούμε για ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Ναι, φτάσαμε στο 2016. Η Νέα Δημοκρατία, εδώ θέλω να σταθώ, είναι έτοιμη εν έτη 2016 με 7 χρόνια εμπειρίας και βάρος μνημονίου στην πλάτη να πάρει πραγματικά ρήξη και έλευθες αποφάσεις και να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις? Η Νέα Δημοκρατία σήμερα θεωρώ ότι δύο είναι σε σχέση με αυτό τα πλεονεκτήματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει μία εμπειρία που λέει ότι και εμείς, μέχρι το 9 δεν κάναμε
δεν ήμασταν τολμηροί όσο θα έπρεπε και τότε ήταν και πιο ομαλά τα πράγματα και ίσως τότε να μπορούσαμε να περάσουμε καλύτερα και ευκολότερα μεταρρυθμίσεις. Εγώ τις πίστευα, τις υποστήριζα. Δυστυχώς δεν γίνανε ή τουλάχιστον δεν γίνανε στο βαθμό που έπρεπε να γίνουν. Μετά προέκυψε η κρίση. Πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ έκανε πράγματα στη σωστή κατεύθυνση και ήρθαν αποτελέσματα, αλλά όλα αυτά δυναμητίστηκαν από την εκλογή, την πτώση εκείνης της κυβέρνησης και την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και τότε θέματα όπως οι αποκρατικοποιήσεις και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, στη λειτουργία του κράτους, δεν προχώρησαν. Άρα υπάρχει μία εμπειρία που λέει ότι κάποια πράγματα που δεν έγιναν είναι αναγκαία, φαίνεται σήμερα ότι είναι αναγκαία και πρέπει να γίνουν, άρα πρέπει να γίνουν. Ένα αυτό. Δεύτερο, το δεύτερο πλεονέκτημα. Έχουμε πλέον έναν αρχηγό, έναν πρόεδρο, ο οποίος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα και δεν πιστεύει σε αυτά τα πράγματα σήμερα που είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης ή που έχουμε την κρίση, αλλά είναι ένας πολιτικός που αν τον παρακολουθήσατε από το ξεκίνημα της καριέρας του, από το 4, θυμάμαι ότι ήταν, μαζί είχαμε εκλεγεί πρώτη φορά στη Βουλή το 2004, υποστηρίζει μεταρρυθμιστικές προτάσεις, μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο τομέα, μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους, μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και νομίζω ότι δηλαδή, και αν δεν είχαμε τις δεσμεύσεις μνημονίων, τις μνημονιακές υποχρεώσεις, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, εάν κέρδιζε εκλογές και ήταν πρωθυπουργός, όπως θα γίνει στο εγγύς μέλλον, θεωρώ ότι θα είχε μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για τη χώρα και μόνο θετικό αποτύπωμα μεταρρυθμιστικό θα αφήσει ως κυβέρνηση. Ξέρετε. Άρα ναι, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα έχει και την εμπειρία από το παρελθόν, το πάθημα ενδεχομένως που γίνεται μάθημα, αλλά και τον ηγέτη ο οποίος πιστεύει στις μεταρρυθμίσεις, θέλει τις μεταρρυθμίσεις και νομίζω ότι γι' αυτόν τον λόγο και θα μπορέσει να τις περάσει και να τις εφαρμόσει. Είπατε κάτι κύριε Κελέτση, το οποίο πραγματικά μου έκανε πολύ ιδιαίτερη εντύπωση και νομίζω ότι είναι απολύτως συμβολικό. Πιστεύω, μάλλον δεν αμφισβητώ σίγουρα την θέληση και την πρόθεση του κυρίου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Άλλωστε, τρόπον την μεταρρυθμιστικό έργο είχε δείξει και άλλωστε και η πορεία του ως υπουργός. Ξέρετε όμως, είπατε μια φράση κλειδί. Αν δεν υπήρχαν και μνημονιακές δεσμεύσεις, μέσα στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων, οι οποίες υπάρχουν και έχουμε προαπαιτούμενα από το πρώτο ακόμα μνημόνιο, μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να χαραχθεί πραγματικά μεταρρυθμιστική και ουσιαστική οικονομική και εσωτερική πολιτική. Έχετε δίκιο να το αναρωτιέστε αυτό και σε αυτό έχει απαντήσει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία ήδη από την έκθεση της Θεσσαλονίκης, όταν κατέθεσε τις προτάσεις για την μείωση της φορολογίας, για την μείωση της γραφειοκρατίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, αυτό το και την δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου με μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. Εκεί λοιπόν εξήγησε, και εδώ έρχομαι σε αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως για το έλλειμμα αξιοπιστίας του εκάστοτε συνομιλητή της άλλης πλευράς, ότι πρώτα απ' όλα μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα έχει άλλη αξιοπιστία, διότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια παράδοση φιλοευρωπαϊκή, δεν είναι σήμερα μια δύναμη που εμφανίστηκε από το πουθενά. Είναι μια παράταξη η οποία πιστεύει στην Ευρώπη, πιστεύει στη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οδήγησε τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, με απόφαση του τότε του ιδρυτή της, του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Άρα λοιπόν είναι μια ευρωπαϊκή παράταξη, μια δύναμη ευρωπαϊκή που θέλει πράγματι γνήσια και το πιστεύει αυτό και το λέει, την παραμονή της χώρας στην Ευρώπη και βέβαια και στο ευρώ. Το ένα είναι αυτό. Άρα απέναντί τους πρώτον οι εταίροι θα έχουν μια αξιόπιστη κυβέρνηση, ελληνική κυβέρνηση. Ένα. Η αξιοπιστία σε τι θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί στο γεγονός ότι θα παρουσιαστεί ένα πρόγραμμα εξισορρόπησης των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν, σε σχέση που θα προταθούν για να ληφθούν σε σχέση με τη φορολογία, με τη μειωμένη φορολογία και την αντιστάθμιση με άλλα μέτρα μείωσης του δημόσιου τομέα. Γι' αυτό και είπε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι αυτό που λέμε περί μείωση των φόρων δεν θα το κάνουμε σήμερα βγήκα, αύριο το έκανα, αλλά μέσα σε μια περίοδο τουλάχιστον 2 χρόνων, όπου σε αντιστάθμισμα για κάθε μείωση των φορολογικών συντελεστών που θα κάνουμε και των εσόδων ενδεχομένως που οι πιθανόν να προέκυπταν, που κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να προκύψουν, διότι αν πάρει μπρος η οικονομία θα αρχίσει και η
η φορολογητέα ύλη να είναι μεγαλύτερη, άρα το κράτος θα ωφεληθεί τελικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα γίνεται σε αντιστάθμισμα με άλλα μέτρα, τα οποία θα δημοσιονομικής κυρίως πολιτικής, μείωσης τους κόστους και εξισορρόπησης, έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό που πρέπει να είναι προτεραιότητα και μακάρι να ήταν προτεραιότητα και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πιο το να μπορέσει να επανακινηθεί η οικονομία. Και η οικονομία με αυτήν τη φορολογία, με αυτό το πλαίσιο σήμερα το φορολογικό, με αυτήν την υπερφορολόγηση επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων και νοικοκυριών, δεν μπορεί να κινηθεί, το καταλαβαίνουμε όλοι. Η οικονομία για να κινηθεί θέλει ένα κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον, θέλει ένα κατάλληλο φορολογικό περιβάλλον και βέβαια ένα κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, φιλικό προς το επιχειρήν. Σήμερα ποιος τρελός, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό, θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Διότι μιλάμε για επενδύσεις, μιλάμε για ανάπτυξη, επανεκκίνηση οικονομίας, αλλά κάτι τέτοιο δεν μπορεί να φανεί στον ορίζοντα, διότι με το συγκεκριμένο πλαίσιο που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα, ουδής έρχεται να επενδύσει είτε ξένος είτε ντόπιος. Επιτρέψτε μου, επειδή με ενημερώνει, πρέπει να κλείσουμε. Επιτρέψτε μου να κλείσω με αυτό το ερώτημα. Έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν πολλές φορές έξω. Είδαμε δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω στην περίπτωση της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ. Είδαμε τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω σε ό,τι είχε να κάνει με την θέληση ή όχι των Βρετανών για παραμονή ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν μια μεγάλη διαφορά, η οποία σε συγκεκριμένες δημοσκοπήσεις όχι μόνο ξεπέρασε το διψήφιο, αλλά άγγιξε και το διπλάσιο στην διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην δυναμική, στην πρόθεση ψήφου. Πιστεύετε ότι αυτές οι δημοσκοπήσεις, όποτε και αν γίνουν εκλογές, θα υπαληθευθούν, θα βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές? Τα λάθος συμπεράσματα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις προκύπτουν ανάλογα με το τι θεωρεί κανείς ότι είναι οι δημοσκοπήσεις και τι σκοπό εξυπηρετούν. Ένας ο οποίος είναι σοβαρός, μετρημένος, καταλαβαίνει και ξέρει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία δουλειάς. Δείχνουν κάποιες τάσεις, δεν είναι αποτελέσματα εκλογικά. Δείχνουν κάποιες τάσεις και κυρίως στη μέτρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των δημοσκοπήσεων και όχι μόνο των ποσοτικών, εκεί μπορείς να καταλάβεις και υπόγειες τάσεις οι οποίες μπορεί να σου ανατρέπουν και το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω επίσης ότι στην Αμερική, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ πράγματι εκλέχθηκε όμως στοχευμένα υπό την έννοια ότι εάν αθρηστούν οι ψήφοι των πολιτών στο σύνολο. Ασφαλώς. Γιατί εκεί δεν ψηφίζουν απευθεία στον πρόεδρο. Δηλαδή, αν πήγαιναν οι πολίτες και ψήφιζαν απευθείας ποιον πρόεδρο θέλετε, θα είχε βγει η Κλίντον παρηγυρικά. Υπάρχει ένα έμεσο σύστημα έμεσης ψηφοφορίας μέσω εκλεκτόρων, που βέβαια αυτό δημιουργεί, πρέπει να δημιουργεί κάποιες στρατηγικές. Εκεί ίσως ο Τραμπ ήταν πιο ξύπνιος. Στρατηγικές όπου παίρνεις πολιτείες οι οποίες είναι κλειδιά και ανατρέπεις το αποτέλεσμα. Θέλω να πω, όμως συμφωνώ στη γενικότερη σας έτσι, τοποθέτηση, την προηγούμενη, την εισαγωγική, ότι οι δημοσκοπήσεις γενικώς παίχνουν έξω. Έπεσαν έξω και στο δημοψήφισμα στην Ελλάδα, έπεσαν έξω και στο Brexit και γενικά στην Ιταλία δεν έπιασαν ακριβώς. Ναι, σωστό, τελευταία σωστό, ήταν μεγαλύτερη διαφορά. Βέβαια. Αλλά όταν τις μετράς τις δημοσκοπήσεις ότι είναι αποτέλεσμα, λες έπεσαν έξω. Όταν όμως βλέπεις και τις μελετάς σωστά, μπαίνεις σε βάθος και μπαίνεις στα ευρήματα που έχουν κυρίως ποιοτικά χαρακτηριστικά και όχι ποσοτικά, τότε μπορείς να καταλάβεις ότι δεν είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα που βλέπεις ως αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι εμείς έχουμε τουλάχιστον την εξυπνάδα ή ξέρω και πολύ καλά ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος πολύ συστηματικός και μεθοδικός που δεν κάνει τέτοιο σφάλμα, δηλαδή λαμβάνει βεβαίως υπόψη τις δημοσκοπήσεις μόνο στο μέτρο που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση για τη Νέα Δημοκρατία, να βελτιώσουν και την παρουσία της την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στο πολιτικό σκηνικό και πέραν από αυτού τίποτα. Από εκεί και πέρα κάνουμε τη δουλειά μας. Η πολιτική πέραν των δημοσκοπήσεων έχει και ουσία και νομίζω ότι μέχρι σήμερα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έδειξε ένα στίγμα ότι εμείς προτείνουμε ουσία και κάνουμε προτάσεις ουσιαστικές για την συνέχεια της χώρας. Νομίζω ότι και το αποτέλεσμα τελικά θα επιβεβαιωθεί με την έννοια ότι δεν θα πέσουμε στην παγίδα να επαναπαυτούμε ότι αυτό είναι τα αποτελέσματα, βγήκαμε, τελειώσαμε και όλα είναι εντάξει.
Λοιπόν, κύριε Καλίτσα, να σας ευχαριστώ θερμά που αποτελέσατε την ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την κουβέντα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν τιμή. Να πω και καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένη νέα χρονιά για όλους τους συμπολίτες μας στον Εύρο και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίως, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά εσάς που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Εγώ δεν θα προβώ ευχές, θα τα πούμε άλλωστε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο δεν σταματά. Σας ευχαριστώ θερμά που παραμείνατε μαζί μας. Να είστε όλοι καλά.